Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και οι αναλύσεις όπως κάθε βράδυ πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι εδώ για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και στη Θεσσαλονίκη συνέχισε την κυβερνητική περίοδο του μέλητος, όπως και ότι δεν ήρθε με άδεια χέρια. Πολλές βέβαια από τις εξαγγελίες του είχαν ακουστεί τόσο προεκλογικά όσο και κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. Παρ' όλα αυτά δεν πάβουν να είναι πολύ σημαντικές και για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και για την τσέπη όλων ημών των πολιτών. Στα θέματα της Θεσσαλονίκης είναι ολοφάνερο ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε επίστοση χρόνου και αυτό προκάλεσε δυσφορία και γκρίνια στην τοπική κοινωνία. Ίσως αυτά να είναι και τα θέματα στα οποία θα εστιάσει την αντιπολιτευτική του κριτική ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα στις αναλύσεις με την κυρία Βίκη Νάκου, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, και τον Μανώλη Λαμψίδη, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, σας καλησπέριζω από τα πολύ δυνατά στελέχη των δύο κομμάτων. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Αυτό ας το πούνε άλλοι, το λέμε εμείς. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σήμερα τις πρώτες μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως. Και πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, θα μου επιτρέψετε, κύριε Μόσχη, να πω την ειλικρινή μου λύπη για την απώλεια ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη που σφράγισε, νομίζω, τη ζωή όλων των Ελλήνων, αλλά και τη δική μου. Και μας κράτησε συντροφιά σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Και είναι δυστύχημα ότι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από σήμερα τα ξημερώματα δεν είναι μαζί μας. Και είναι δυστύχημα για τη μουσική και για όλα αυτά που δημιουργικά βγάζει ο τόπος μας. Να το ευχηθώ από την καρδιά μου καλό ταξίδι και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του αλλά και στο μουσικό κόσμο της χώρας μας. Συμμερίζουμε τα αισθήματα και μαζί με αυτή τη θλίψη να προσθέσω και τη χαρά μου γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια του Μανώλη Γλέζου. Είναι μια προσωπικότητα πανεθνικού χαρακτήρα και εμβέλειας, ο οποίος σηματοδοτεί την ακεραιότητα του έθνους μας και την αντίσταση κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το 26, αν δεν απατώμε, γεννημένος. Ναι, ό,τι και να πιστεύει ο Μανώλης Γλέζος. 21. Ναι, 1921. Ό,τι και να πιστεύει ο Μανώλης Γλέζος, σε όποια πλευρά και να βρίσκεται, είναι ανεκτήμητο κεφάλαιο εθνικό. Ας πάμε της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας. Να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εγώ στην εισήγησή μου είπα ότι έκανε μια ανώδυνη διέλευση ουσιαστικά για τον ίδιο και απολαμβάνει την περίοδο του, ας πούμε, του μήνα του μέλητος. Είναι δεύτερος μήνας βέβαια στη διακυβέρνηση. Θα συμφωνούσα κι εγώ και μάλιστα δεν θα περίμενα μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να μπορεί να απλώσει όλη την πολιτική. Αλλά βλέπουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι πολλά στοιχεία τα συνεχίζει από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Και από την άλλη πλευρά αρχίζει και δείχνει κάποια στοιχεία της πολιτικής, τα οποία στην πορεία θα ξεδιπλωθούν όσον αφορά τη σχέση των επιχειρήσεων με το προστασία του περιβάλλοντος, εργασιακές σχέσεις που είναι σημαντικό και για τα τοπικά θέματα. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να έχει μία ξεκάθαρη θέση. Αναφέρομαι και στο θέμα του ΑΣ. Την προηγούμενη φορά δικαίως είχαμε διαφωνήσει με την κυρία Νάκου. Βλέπω ότι συνεχίζεται το μοντέλο της πολιτικής, της λεγόμενης κρατικοποίησης, που είναι αποειδιωτικοποίηση, γιατί έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Και από την άλλη δεν βλέπουμε δραστικές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν και στο προηγούμενο διάστημα να δρομολογηθούν και κακώς δεν δρομολογήθηκαν και τώρα. Στο προηγούμενο διάστημα, λέτε, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ήμουν και εγώ μέλος της διοίκησης. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι θα μπορούσαμε κάποιες λύσεις να δρομολογήσουμε ώστε να ανακουφίσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των Θεσσαλονικαίων. Αυτό σε πρώτη σημαίνει φάση. Ότι δεν είστε περήφανοι για τη συνολική διαχείριση στο κεφάλαιο. Εγώ κάνω την εξής διάκριση. Πρώτον, η μεγάλη τομή που έγινε, που αποειδιωτικοποιήθηκε,
είναι κατάκτηση. Ναι. Διότι λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη που ήταν και σκάνδαλο. Δηλαδή να χρηματοδοτεί το ελληνικό δημόσιο τα κέρδη ιδιωτών. Δείξατε όμως ότι δεν ξέρετε πού να το πάτε. Δηλαδή, όχι, κάνατε έγινε ένα βήμα προχώρησε και καθάριση. Μετά μείνατε να εωρίστε στο κενό. Εγώ αλλιώς θα το έλεγα. Ότι έγινε η καθάριση, προχώρησε η καθάριση, δεν μπορεί να σταματήσει, να γυρίσει πίσω, όλοι το ομολογούν. Ήμουν και στην παράδοση και παραλαβή μεταξύ των δύο προέδρων. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έπρεπε να δοθεί με ιδιαίτερο βάρος στην καθημερινότητα. Ναι. Πιστεύω και εύχομαι, γιατί εγώ δεν θέλω να το βλέπω αντιπολιτευτικά, είμαι και ίδιος κάτοικος της Θεσσαλονίκης και χρήστης των συγκοινωνιών, ότι θα υπάρξει βελτίωση. Για τώρα, να το δούμε. Η βελτίωση αυτή πρέπει να γίνει με δραστικό τρόπο. Και το άλλο θέμα το σημαντικό που πρέπει να απασχολήσει είναι η υπόθεση του μετρό. Δηλαδή, θα τα δούμε ένα-ένα, εντάξει. Να μείνουμε λίγο στο ΝΟΑΣ. Κυρία Νάκου, γιατί ενώ έδειξε σε πολλά έτοιμη η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό εξακολουθεί να ζητάει επίστοση χρόνου. Δηλαδή, άκουσα τον Πρωθυπουργό, ενώ σε όλα ήταν λαλίστατος και ήξερε ή μπορούσε να τοποθετηθεί πριν καλά-καλά τελειώσουν όλες τις ερωτήσεις τους, κόμπιασε στο θέμα του ΟΑΣΤ. Και βλέπω ότι και το αρμόδιο Υπουργείο δυσκολεύεται και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δυσκολευόταν και προεκλογικά να μας απαντήσουν και τώρα μετά από δύο μήνες. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελεί δυσκολία για τον Πρωθυπουργό αλλά και για οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει για τον ΟΑΣΤ. Σε ό,τι αφορά όχι για τον ΟΑΣΤ του χθες ή του σήμερα, για τον ΟΑΣΤ του αύριο. Κατάλαβα. Πρώτον, προφανώς ο ΟΑΣ του αύριο, όπως όλα τα πράγματα, εγκολπώνουν και τον ΟΑΣ του σήμερα και του παρελθόντος. Σίγουρα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η κατάσταση η οποία περιλήφθη δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την αλλαγή της ηγεσίας των ΟΑΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο μέσα σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση αυτή και την έφερε στο μη περαιτέρω. Και αυτό το ομολογούν οι συμπολίτες μας και οι χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως και εγώ είμαι. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται αυτός ο χρόνος πρώτον για να δούμε όχι μόνο τις αμαρτίες του παρελθόντος, όπως πολύ έντονα και πάντοτε αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνει για όλα τα ζητήματα, αλλά για τις αμαρτίες που έχουν γίνει στον χρόνο που μέχρι πριν ήταν παρόν χρόνος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θέσω δύο ζητήματα, θα συνεχίσετε μισό λεπτάκι λίγο. Το πρώτο κεφάλαιο είναι ότι ναι μεν το παρελθόν και τα λογιστικής φύσεως ζητήματα έχουν την αξία τους. Προφανώς δεν το συζητάμε, για εκατομμύρια μιλάμε, τα οποία βγαίνουν από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Σύμφωνοι. Το θέμα όμως είναι το πρακτικό και αναφέρομαι στο πόσο έχει ταλαιπωρηθεί το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ. Και δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα στο να δούμε ένα σχέδιο και να χρειαστεί τον χρόνο του για να εφαρμοστεί. Εδώ δεν βλέπουμε σχέδιο. Κύριε Μόσχη, είπα λοιπόν και πριν ότι δεν έχει περάσει ούτε μήνας. Δηλαδή χρειάζονται άλλη μια εβδομάδα και πλέον για να υπάρξει μήνας για την αλλαγή της ηγεσίας. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να δούμε ακριβώς τι υπάρχει. Γιατί το προηγούμενο διάστημα αυτά τα οποία ακούγαμε ήταν προφανώς, θα μου επιτραπεί αυτή η έννοια του όρου, προπαγανδιστικά. Διότι όταν ακούσω ότι κυκλοφορούν λεωφορεία, ότι ανακαινίζονται και υπάρχει υποδιάθεση της αγοράς οχημάτων και δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Όταν λοιπόν να γίνει η αλλαγή και λίγες μέρες πριν βγαίνει ένα υπέρογκο ποσό που υπάρχει ως έλλειμμα πλέον αυτής της προηγουμένης και νέας διοικήσεως από την αποιδιωτικοποίηση που λέει ο κύριος Λαμψίδης και χαίρομαι που χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση, διότι αποφασίζει να μην πει την κρατικοποίηση, γιατί δημιουργεί πολλά άλλα παρεπόμενα. Λοιπόν, από την κρατικοποίηση λέω εγώ, και αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός Μεταφορών, αλλά και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άλλωστε γίνεται και καθάριση του ΟΑΣΤ στο τέλος του Δεκεμβρίου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι για να πούμε ακριβώς πώς θα συμβούν τα πράγματα, γιατί το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ή που δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί ή κάτι άλλο, σε αυτήν την κατάσταση που έχει περιέλθει το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης και όλοι μας, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πολύ ρεαλιστές. Όμως ο Πρωθυπουργός άφησε κάτι πολύ σοβαρό στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, την οποία είμαι βέβαιος ότι παρακολουθήσαμε όλοι μας και δει εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Μίλησε για ηλεκτρικά λεωφορεία.
Μίλησε δηλαδή για μια νέα, τελείως διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό. Γιατί θα χρειαστεί ένα τελείως διαφορετικό πλάνο, κύριε Μόση, για τις μεταφορές στην πόλη μας, που δεν θα αφορά μόνο τον ΟΑΣΤ. Θα αφορά λοιπόν ένα συγκερασμό του ΟΑΣΤ, ένα συγκερασμό του ΟΑΣΤ, του Μετρό και όλων αυτών των ύπων προσαρμογών για να μπορέσει να αλλάξει και ύφος και ρόλο η Θεσσαλονίκη. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να ακούσω οτιδήποτε και απευθύνομαι και στους δύο. Υπό την αίρεση ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και ουσιαστικά μιλάμε για ένα μετρό το οποίο θα κυκλοφορήσει πρώτα ο Θεός το 2023. Εγώ τα ακούω ως πολύ σχετικά αυτά, αλλά τέλος πάντων να το δεχτώ χάρη τη συζήτηση και πιο πολύ επειδή έχουμε καεί χιλιάδες φορές στο χυλό, γι' αυτό εξακολουθώ να φυσάω και το γιαούρτι. Κατ' επέκταση, όταν ξέρουμε ότι τα λεωφορεία τα οποία έχει η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά είναι ζωντανά και νεκρά. Και ελάχιστα που κυκλοφορούν. Και ελάχιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι με το μετρό να θέλει μια τετραετία, με τα λεωφορεία να μην ξέρω αν μπορούν να βγάλουν τετραετία. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τίποτε άλλο από το άμεσες κινήσεις. Δηλαδή, να πάμε στην επόμενη φάση, ηλεκτροκίνηση, ό,τι θέλετε. Τώρα τι κάνουμε. Οι διαγωνισμοί θέλουν χρόνο. Ατελείωτο. Είπα ότι υπήρξε λοιπόν μια σχέση με το ερώτημά σας στο πώς υπάρχει ένα πλάνο ή μια σκέψη, αν θέλετε, και πώς οραματιζόμαστε μια διαφορετική, αν θέλετε, συγκοινωνία και μεταφορά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνοι, αλλά είναι μεσοπρόθεσμα, μεσομακροπρόθεσμα αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι μια κυβέρνηση που δεν έχει παρά 2 μήνες στην διακυβέρνηση της χώρας και αντιλαμβάνεστε με τα πόσα προβλήματα βρίσκουμε στον ΟΑΣ, τα οποία είναι πράγματα τα οποία τα έχει αντιληφθεί όλη η κοινωνία της πόλης. Okay. Λοιπόν, να πάω λίγο αυτό στο πρέπει μετρό. Λοιπόν. Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ, τη φράση σας. Αυτό λοιπόν πρέπει λοιπόν να δώσουμε όχι μόνο την πίστοση χρόνου, αλλά να δεχτούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια πολύ σχετική υπομονή και πραγματικά αμεσότητα για να δούμε πραγματικά τι υπάρχει. Διότι δεν θέλουμε να πούμε κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Εμείς μιλάμε επί πραγματικής βάσεως, με ρεαλισμό, ειλικρίνεια και σεβασμό στον πολίτη. Κύριε Νάκου, πάω στον κύριο Λαμτζίδη. Γι' αυτό ένα λεπτό μόνο. Μια κουβέντα μόνο να φαντάζομαι ότι θα απαντήσετε στα κέρδη και στα μη κέρδη. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Να βοηθήσω τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ότι ήταν πράγματι κατάκτηση πολιτικός πολιτισμός, ο τρόπος που έγινε η παράδοση και η παραλαβή. Δεν το αφισβητεί κανένας. Πιο αναλυτική ενημέρωση και σε βάθος που είχε προηγηθεί και επιστολές προς τον κύριο Πρωθυπουργό κλπ. Δεν μπορούσε να γίνει. Άρα δεν είναι ισχύει αυτό. Δεν κατηγορώ την κυρία Νάκου ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι γνωστό ότι συμβαίνει. Υπάρχει αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης. Όλοι οι διευθυντές. Αφήστε τα δει η νέα διοίκηση λοιπόν αυτά, γιατί δεν είναι κάτι. Δεν είναι ο ΟΑΣΤ κάτι απλό. Αυτό μόνο την πληροφορία. Γιατί 2,5 χρόνια ήταν που έφτασε. Ήταν παρόντες όλοι οι διευθυντές με τους φακέλους τους. Η κατάκτηση θα είναι ότι θα έχουμε πραγματικές μεταφορές στην πόλη μας. Την επόμενη Όχι αυτό που είχαμε, αυτό το τραγικό φαινόμενο του χειροτέρου. Να πάμε λίγο να τα δούμε συνδυαστικά. Γιατί άκουγα τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών, να λέει για το μετρό δεν βρήκαμε ολοκληρωμένη μελέτη, δεν βρήκαμε κοστολογημένη μελέτη. Για αυτό το θέμα, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν υπήρχε μελέτη κοστολογημένη ολοκληρωμένη από τη στιγμή που είδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων είχε προχωρήσει. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό χωρίς να υπάρχει κοστολόγηση. Ουσιαστικά αφήσατε, λέει ο νέος Υπουργός Μεταφορών, το έργο στον αέρα. Όχι. Το έργο έχει, αν είδατε, έχουν γίνει κάποιες εργασίες οι οποίες δημιουργούν κάποια δεδομένα και δεν μπορεί το έργο να πάει πίσω. Μουσαμάδες και οι σκάλες. Όχι, ο Μουσαμάς ήταν μια... Γενικά, θα σας πω κάτι. Αυτό είναι μια τεχνική προβολής του έργου που ήταν ένας Μουσαμάς που σκέπασε κάποια... Δεν υπάρχει βαγόνι του μετρό που τα είχαν 3 χρόνια για το κόσμο. Κάποια κατασκευή, ημιτελή. Αυτό τελείωσε. Δεν είχε σχέση με προπαγάνδα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι έχει προχωρήσει το έργο συνολικά σε μεγάλο βαθμό. Και καλώς τώρα δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Γιατί κολλήσαμε στη Βενιζέλου με αποτέλεσμα να τυναχθεί όλο το έργο στον αέρα. Μα στη Βενιζέλου λέγαμε 20, 21, 23 τώρα. Βρέθηκαν σημαντικός αριθμός αρχείων και πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι είχε λυθεί πολιτικά και δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε και να γυρίζουμε πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει άλλη άποψη. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ας το πούμε και κάπως αλλιώς. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε προχωρήσει σε αυτόν τον βαθμό, έστω με όλες τις ατέλειες το έργο. Δεν θα είχε προχωρήσει. Να πάμε λίγο στα... Μα όταν, με συγχωρείτε κύριε Μόσκη, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο σταθμό της Βενιζέλου,
οτιδήποτε θεωρείται ότι έχει προχωρήσει, δεν έχει προχωρήσει. Διότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο. Και όπως έχετε κάνει σε όλα τα πράγματα, κύριε Λαμψίδη, ως προηγούμενη κυβέρνηση και ως τρόπος ιδεοληψίας της αριστεράς, είναι να πατάτε σε δύο βάρκες, ανάλογα πώς θέλετε να ακουστείτε στο κοινό, εσωτερικά και εξωτερικά, στους ακραίους και στους μετριοπαθείς της παρατάξεως σας κτλ. Λοιπόν, όπως λοιπόν βρέθηκαν πολύ μεγάλης αξίας και συμφωνώ ότι μέση οδό που βρέθηκε στο σταθμό της Βενιζέλου, έτσι μεγάλης αξίας, είναι έτσι μεγάλης αξίας, κύριε Λαμψίδη, είμαι ιστορικός και ξέρω ακριβώς τι βρέθηκε, έτσι μεγάλης αξίας ήταν και τα ευρήματα που υπάρχουν στην Αγία Σοφία, όπως και υπάρχουν σχεδόν σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει τουλάχιστον 7 εποχές στα έγκατά της, έτσι. Άρα λοιπόν η απόσπαση των αρχαίων όπως έγινε και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας μπορούσε να γίνει και στη Βενιζέλου και να προχωρήσουμε. Και αν μου πείτε για όλους αυτούς όπως και ο προηγούμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος που προηγείται σε μία... Ναι, και λοιπόν, μαθαίνω εγώ... δίνει και συνέντευξη τύπου επί του ναι, θέματος. Λοιπόν, προφανώς επειδή, προφανώς, την προσωπική μου άποψη λέω, μπορεί να κάνει οτιδήποτε νομίζει για να μπορέσει να απαλύνει και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο κύριος Μπουτάρης αντιμετώπισε το μετρό και αντιμετώπισε την ίδια την κατάσταση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σε απόλυτη, αν θέλετε, συναπόφαση, συνέργεια, σύγκληση με την κυβέρνηση την προηγούμενη. Λοιπόν, το έργο όμως ούτε μπορεί να καθυστερεί, ούτε μπορεί να έχει βαγόνι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το βλέπει ο κόσμος και να λέει ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μετρό, ούτε μπορούν να δίνονται συναυλίες για να δημιουργείται η αίσθηση, ας πούμε, ενός πολιτιστικού, μιας πολιτιστικής αυρότητας στα έγκατα της γης που περιμένουμε κάποια στιγμή, γιατί έχει γίνει ανέκδοτο πλέον αυτό και σίγουρα υπήρξαν προβλήματα διαχρονικά από την έναρξη του έργου. Ότι όμως θα παραδεχτεί ότι ξεμπλόκαρε το έργο. Έχει πληρώσει. Θα σας πω. Το έργο επί ΣΥΡΙΖΑ στα σημεία που ξεμπλόκαρε είναι οι ίδιοι, μάλλον τα ίδια σημεία που τον μπλοκάραν στη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε να σας το εξηγήσω, πάρα πολύ εύκολα μπορώ να σας το εξηγήσω. Όπως μόνο αυτό από δύο σειρές μονάχα, δύο προτάσεις. Όπως τώρα λοιπόν και πάλι όλοι ετούτοι οι αντιφρονούντες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται την ιστορία και την αρχαιολογία, συγνώμη, αλλά δεν έχουν. Έχουμε αυτή την το έργο. Ωραία. Να το κλείσουμε λίγο το θέμα, σα παρακαλώ, να μην πάμε μόνο θεματικά σε όλη την εκπομπή. Θέλω να μιλήσουμε και για τα χοντρικά λίγο. Επειδή είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι ιστορικοί. Καταλάβατε πώ το λέω, εισαγωγικών είπα. Όσοι έχουν αυτή την άποψη. Την άποψη, ναι. Λοιπόν, δεν θα μαλώσουμε για τι λέξει. Εγώ είμαι μόνο για τι λέξει. Λοιπόν, σα πληροφορώ ότι είναι οι ίδιοι ιστορικοί και οι ίδιοι αρχαιολόγοι που θεωρούν ίσονο σημασία τα ευρήματα της Αμφιπόλεως. Κάπου λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για όλο το θέμα. Είναι μεγάλο πόλη, το καρφί που πετάτε. Χρειάζεται, γιατί η πόλη χρειάζεται λοιπόν και αυτό το έργο και καλές συγκοινωνίες και τα αρχαία της, μια σπουδαία πόλη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, γίνονται πολλές συζητήσεις, υπάρχουν πολλά συγκρόμενα συμφέροντα και κάποια στιγμή θα υπερβούμε αυτό εδώ πέρα και από τα λόγια να περάσουμε σε πράξη. Αφήστε λίγο τα βέλη προς το κάσι να πάμε στο επόμενο θέμα. Θέλω να μιλήσουμε για τα χρονολογικά. Κάντε μου την χάρη. Αυτή που υποστηρίζουμε τη διατήρηση των αρχαίων. Μα δεν υποστηρίζει κανείς να μην υπάρχουν τα αρχαία. Εκεί, σε αυτό το σημείο, δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα υλικά συμφέροντα. Να το γίνει στην Αθήνα το μετρό. Σας παρακαλώ, κύριε Λαμψίδη, έγινε στην Αθήνα. Μια απόσπαση και επανατοποθέτηση απαιτεί και χρόνο και τεράστιο κόστος. Ενώ το να μην υπάρχει. Συγγνώμη, κύριε, δεν είναι έτσι, κύριε Μόσκη. Ενώ να μην υπάρχει το Βενιζέλου δηλαδή και να τεθεί όλο το έργο στον αέρα με δισεκατομμύρια που έχει μέχρι τώρα δηλαδή χρεωθεί ο κόσμος, με επιχειρηματίες που δεν μπορούν να εργαστούν, με την Εγνατία όπως υπάρχει, με την Εδελφόνα όπως υπάρχει. Σας παρακαλώ, κύριε Λαμψίδη, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι πάμε σε απόσπαση και επανατοποθέτηση. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Αν δω κάτι άλλο θα με εκπλήξει ανεξαρτήτως. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μόσκη. Αν θα είναι λάθος, εγώ βλέπω ότι έτσι θα πάει. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, αφού γκράζομαι αυτό όμως το οποίο λέει η Θεσσαλονίκη, τελειώνεται. Ας αναλάβει την ευθύνη η κυβέρνηση. Στα φορολογικά καλά δεν τα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι εννοείται. Αυτά όλα που ανακοίνωσε ήταν μια μεγάλη ανάσα για πολύ κόσμο. Σε πολλά από αυτά ήταν προέκταση των ρυθμίσεων που έκανε η κυβέρνηση, μια προσαρμογή, περισσότερο για να ενισχύσει ας πούμε, κάποια στρώματα τα οποία είναι πιο ισχυρά απέναντι στα κατώτερα. Ισχυρά ποια εννοείται, τη μεσαία τάξη. Τα ανώτερα γιατί στρώματα της μεσαίας τάξης. Τη μεσαία τάξη, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την Τζάκη. Πάντα σας συγχαίρω κύριε Λαμψίδη, τα ανώτερα στρώματα, αφού είχατε λίγα λεπτά έτσι αφωνίας της μεσαίας τάξης. Γιατί και κάτω από τη μεσαία τάξη υπάρχει ένας ολόκληρος
αριθμός, ας πούμε, ατόμων τα οποία υποφέρουν και θα έπρεπε η κυβέρνηση στις συνθήκες εκείνες τις δύσκολες να λάβει μέτρα και να τα ενισχύσει. Καλά, και η μεσαία τάξη υπέφερε, έτσι. Όπως πολύ καλά ξέρετε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτης, αναγνώρισε ότι χρειάζεται ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τι χρειάζεται, κατά την άποψή μου. Απλά, να το πω πιο απλά, μια συμμαχία, συμμαχία κοινωνικών στραβάτων για την ανάπτυξη. Εξακολουθεί ο κύριος Τσίπρας να κατακεραυνώνει αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να προστατέψουν τους αδύναμους. Διαβάζω τη συνέντευξή του σημερινή, νομίζω, είναι στο CNBC. Ότι πρέπει να προστατέψουν τους αδύναμους, τους ευάλωτους κλπ. Και θέτει ταξικά ζητήματα. Ανέργους, ταξικά είναι αντιφύστηση. Τώρα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, τι είναι ο μεσαίος, τι είναι ο μικρός. Να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Εντάξει. Δεν είναι όλοι σέβομαι το ίδιο. Απόλυτα. Αλλά τώρα μεσαίος ο άνω των 15.000, όπως είχε ξεστομίσει εντάξει. Το οικονομικό επιτελείο αυτό πριν από ένα χρονικό διάστημα. Αυτές τις διαφορές μπορείς να τις συζητήσουμε. Ναι. Τις διαφοροποιήσεις. Εκείνο όμως που δεν μπορούμε να συζητήσουμε ότι υπάρχουν στη βάση της πυραμίδας άτομα τα οποία δεν μπορούν να υφίστανται περισσότερη πίεση στα οικονομικά τους. Έτσι δηλαδή, όταν δεν αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης στα θέματα της ανεργίας, πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την ανεργία. Σε άλλα θέματα αναφέρθηκε στα φορολογικά. Ναι. Πρέπει να το δούμε. Το λέτε αυτό. Ότι δεν αναφέρεται, αναφέρεται μόνο έμεσα. Θα έχουμε επενδύσεις λοιπόν και θα έχουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αναφέρεται μόνο έμεσα. Μόνο με το έμεσα θέμα είναι το αυτό. Μα έμεσο είναι αυτό. Μα άμα δεν γίνει, κύριε Λαμψίδη. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων ή οι περισσότερες επενδύσεις δεν σημαίνει αυτόματα κύριε, και αντιμετώπιση. Κύριε Λαμψίδη, δεν είμαστε επιδοματούχοι. Όπως δεν καταργήσαμε κανένα επίδομα για την πυραμίδα. Δεν είναι επιδοματούχος ο άνεργος όταν κυκλοφορεί δωρεάν, ας πούμε, ακούστε στο λίγο, κύριε Λαμψίδη. Κύριε Λαμψίδη. Κύριε Λαμψίδη. Κύριε Λαμψίδη. Κοινωνικό κράτος. Εγώ και εγώ εργαζόμενη είμαι. Και λεωφορείο παίρνω και στην πολύ μεσαία τάξη. Μάλλον ανήκω στα μεσαία στρώματα της μεσαίας τάξης ή και στα κατώτερα, κύριε Μπόσκη. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Αυτό είναι νέα τοποθέτηση συμβολοποιημένη από τον κύριο Λαμψίδη και από τους αριστερούς που εκπροσωπείται. Ακούστε, κύριε Λαμψίδη, όμως. Λοιπόν, εγώ είμαι μια οικογένεια που ο πατέρας μου εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα όπως και εγώ αρκετά χρόνια. Λοιπόν, χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και καλές αμοιβόμενες και καλά αμοιβόμενες. Δεν μπορείτε λοιπόν να πετάτε στις καλένδες το θέμα των επενδύσεων. Το οποίο δεν έγινε ούτε μισό βήμα, ούτε ελάχιστο, λάθος ούτε είναι. Μια γρατζουνιά από εσάς. Όταν μου πείτε λοιπόν και μας πείτε να το ακούσει και το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και οι συμπολίτες μας, ότι έχει γίνει μία επένδυση, είναι. Στην οποία αυτή η επένδυση προχωρήσατε και είχαμε μεγάλη εισρωή ανθρώπων να εργαστούν, πείτε μας την επένδυση. Για τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια τα οποία τα προχώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά και τα προχώρησατε κι εσείς. Ποια, πείτε μου. Πείτε μου μία επένδυση. Πείτε μου μία. Οι οποίες αύξησαν την απασχόληση μέσα στην τριετία που μας έγινε. Πείτε μου μία όμως επένδυση. Να σας πω κάτι άλλο. Η εργάνη αφήστε τα στοιχεία αυτά. Πώς δεν είναι. Να σας πω κάτι. Πώς γίνανε αυτές. Πείτε τώρα στο κοινό που μας ακούει μία επένδυση. Ξέρω διαχειακά συγκροτήματα που γίνανε. Πείτε μία επένδυση. Ήρθε ένας και επένδυσε. Έγινε σειρά επενδύσεων που είχε ως αποτέλεσμα κατακόρυφη αύξηση απασχόλησης. Όπως και. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Η μερική απασχόληση που υπάρχει και τα 300-400 ευρώ. Πού, στον τουρισμό που υπάρχει η εργασία εποχιακή. Πού, πείτε μας. Επένδυση είναι το ελληνικό. Σας είπα, η εργάνη έχει στοιχεία. Επένδυση είναι το ελληνικό. Αυτό είναι επένδυση. Επένδυση είναι η αλλαγή του μετώπου που αφορά στην ΔΕΒ. Επένδυση είναι μεγάλες επενδύσεις. Επένδυση με το να οδηγούμαστε σε παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων. Ποιος το λέει αυτό. Γιατί θα πρέπει. Γιατί θα πρέπει κάθε επένδυση να είναι κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε το οποίο θα συζητηθεί. Μάλλον ο κ. Λαμψίδης αναφέρεται στο νέο αναπτυξιακό που θα συζητηθεί στις επόμενες μέρες. Το μοντέλο ανάπτυξης λέει υποβαθμίζω το περιβάλλον. Εκτίμησή μας είναι. Υποβαθμίζω το περιβάλλον ναι. Και ενώ το πώς περνώ. Ενώ το άλλο, ξανά... ότι ξαφνικά μετά από 60 χρόνια αεροδρόμιο το ελληνικό ανακαλύπτουμε ένα κολονάκι και όταν είναι δάσος. Και το έχουμε έτσι 4,5 χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, το δάσος δεν παίζει ρόλο. Σοπάτε κύριε Λαμψίδη. Το πράσινο δεν παίζει ρόλο. Σοπάτε κύριε Λαμψίδη. Το ελληνικό ήταν αεροδρόμιο 60 χρόνια και ανακαλύπτουμε ένα κολονάκι. Ότι δεν θα κάνει εκτός τα περιβαλλοντικά πάντως. Δηλαδή το διαβεβαίωσε. Δεν γίνεται όμως να γίνεται και τέτοιο. Ξέρετε κύριε Μόσκη, μόνο μια κουβέντα. Ότι ο κύριο δεν έχουμε και περιθώριο για άλλη κουβέντα. Από μία κουβέντα θα μας κόψουν στον αέρα. Από μία κουβέντα. Ο κύριος Μητσοτάκης υπήρξε τομεάρχης περιβάλλοντος στη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Το έχει αποδεικνύσει με μία σειρά κινήσεων. Οπότε αυτά τα οποία λέγονται για να λέγονται, εμένα πραγματικά με αφήνουν ασυγκίνητη. Ναι. Διότι το περιβάλλον το προστατεύουμε πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν είναι αποκλειστικό να είσαι αριστερός. Μόνο θέλω να το δω και στα ζητήματα υγειαλού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον αναπτυξιακό. Είναι πολλά υποσυζήτηση.
συζήτηση. Το ότι είναι υποσυζήτηση δεν σημαίνει ότι θα νομοθετηθεί. Περιμένω να το δω όμως. Γιατί αν νομοθετηθεί κάτι από αυτά που διαβάζω, τα οποία θα τεθούν σε διαβούλευση, θα τραβάνε τα μαλλιά του πολλοί κόσμος. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, ξέρετε. Αλλά σας λέω ότι δεν μπορεί η αριστερά να καρπούνται την ευαισθησία, να καρπούνται τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον ακτιβισμό. Ας βάλει μια τελεία και να πει ότι και άλλοι άνθρωποι στην κοινωνική διαμόρφωση μπορούν να έχουν πολλές ευαισθησίες, μπορούν να αντιδράσουν αν δουν κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι σωστό και να εισηγηθούν πολιτικές. Ευχαριστώ. Μία κουβέντα, παρακαλώ. Μόνο μία κουβέντα, σας παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι από εδώ και πέρα εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε βάρος είναι το εξής. Σε μία ισορροπημένες ενέργειες και κινήσεις και δράσεις που να υπάρχει σε ισορροπία το αίτημα για ανάπτυξη, η οποία να είναι δίκαιη και αειφορική, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αναφέρεται, και από την άλλη πλευρά διεύρυνση της απασχόλησης. Όλα αυτά θα πρέπει να κατατείνουν ώστε η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα και η Μακεδονία, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει, θα πρέπει να αξιοποιήσει τη διαβαλκανική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε, κυρία Νάπη. Ένα πράγμα να πω, ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη, απάντησε σε 52 ερωτήσεις, ετοιμότατα. Λοιπόν, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις ήδη που βλέπουν το πώς ο κόσμος αγκαλιάζει τους πρώτους δύο μήνες. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι δύο μήνες μέλητος. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να είναι, και θα είναι πολύ ισχυρή, να είναι 4 χρόνια ισχυρού μέλητος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Θα μας δώσετε λίγα λεπτάκια, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.